ομιλίες φώτισαν μια σειρά πολύ κρίσιμα ζητήματα και έδειξαν, αν θα το θέλετε, και την αξία της πολιτικής του ΚΚΕ και στα ζητήματα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, το γεγονός ότι όχι απλά μόνο καταγγέλει ή καταδικάζει το προφανές, γιατί πλέον η κατάσταση στα σχολεία υπάρχει και σφυροκοπεί ακόμα και τα αυτονόητα, αλλά την ίδια ώρα που λείπουν και τα πιο βασικά, την ίδια ώρα που, για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί παρετούνται και υπάρχει κύμα παρετήσεων σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια ώρα προσλαμβάνονται νέοι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την εκπαίδευση, αλλά στην αντίληψη του παιδοφυλακτήριου, τέλος πάντων, προσλαμβάνονται για να καλύψουν τρύπες. Τέτοιου είδους αλλαγές γίνονται και διαμορφώνεται το έδαφος, αυτό που σε όλα τα επίπεδα Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργεί τη λογική των ελάχιστων. Δηλαδή, παρέχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών, μόρφωσης ή όπως το καταλαβαίνει δεξιοτήτων, κατάρτισης κτλ. Ελάχιστο επίπεδο προσωπικού, ελάχιστο επίπεδο υποδομών, ελάχιστο επίπεδο, όλα τα υπόλοιπα στον ένα ή στον άλλο βαθμό θα τα καλύπτει η τσέπη, αν υπάρχει, πόσο ισχυρή είναι, και αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτό που τα κενά θα τα καλύπτει η αγορά, γι' αυτό δεν είναι κενά τα οποία προορίζονται να μην καλυφθούν, θα τα καλύπτει η επιχειρηματική δράση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Από αυτή την έννοια και τη σκοπιά, εμείς λοιπόν δεν παίρνουμε μόνο τη διαδικασία να καταδικάσουμε ή να αποκαλύψουμε, ταυτόχρονα δείχνουμε και το δρόμο, παλεύουμε όχι μόνο για τα αυτονόητα, αλλά να δεικνύουμε το τι σχολείο χρειαζόμαστε, ποιο περιεχόμενο πρέπει να έχει. Φωτίσαμε, νομίζω, οι ομιλίες εξαντλητικά των λόγων μας που ασχολούνται και επισταμμένα και μπορούν να αναδείξουν το τι σχολείο χρειάζεται σήμερα, σε ποια κατεύθυνση και σε ποια κοινωνία ταυτόχρονα, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, που να αναδεικνύει όλες τις μορφωτικές δυνατότητες που μπορούν να έχουν τα παιδιά μας στις σύγχρονες εξελίξεις επιστήμης και της τεχνολογίας, να μην έχονται σε αντίθεση με αυτές, αλλά ίσα-ίσα να είναι συμβατές, να είναι ανάλογες του επίπεδου που έχει κατακτήσει σήμερα η ανθρωπότητα στην επιστήμη, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, και να μην έρχεται σε σύγκρουση με αυτά. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα προκύπτει ότι μπορούμε να συγκρουστούμε με αυτή τη γραμμή που έχουν διαμορφώσει μεγάλοι όμιλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις τους, και απ' την άλλη είναι η μεγάλη πλειοψηφία που διψά για το καινούριο, το διαφορετικό, ακούγοντας, ας πούμε, τις ομιλίες εδώ που περιέγραψαν ένα τέτοιο σχολείο, είναι ανάσα και μόνο η σκέψη ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο σχολείο απέναντι σε αυτά, και δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το βλέπουμε ως ψηλά γράμματα, είναι ένας αγώνας για να μην χαθεί το μέτρο τι σχολείο θέλουμε, τι σχολείο ζητάμε για μας και τα παιδιά μας, και η ανάλυση που έχει κάνει το ΚΚΕ είναι μια ανάλυση η οποία μας διευκολύνει, μας βάζει κριτήριο στο τι να διεκδικήσουμε και τι να παλέψουμε σε συνθήκες σε οποίες είναι εύκολο να χάσεις την μπάλα και να ζητάς ακόμα και αιτήματα τα οποία ζητάει ο αντίπαλος για να βαθύνει την επίθεση, για να εντείνει την επίθεση σε βάρος των νομοθετικών δικαιωμάτων των παιδιών μας. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα καλούμε να και από αυτή την εκδήλωση και τη συζήτηση να δώσουμε πίσω την Ελλάδα τις μάχες που πρέπει να δώσουμε πιο αποφασιστικά, πιο προσανατολισμένα, με ακόμα περισσότερους που μας περιμένουν να συζητήσουμε με βάση τις αγωνίες που έχουν για την μόρφωση των παιδιών μας, και
αυτή πάλι μπορεί να έχει προορισμό. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει καλύτερη, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Θα είναι, γίνεται όλο πιο αντιδραστική, όλο πιο επιθετική, ακόμα πιο επικίνδυνη για τα λαϊκά συμφέροντα και τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. Από αυτή την έννοια λέμε αποδέσμευση από αυτή με το λαό στην εξουσία. Αυτός είναι ο δρόμος που σας καλούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση που ακόμα πιο έντονα πρέπει να γίνει και μπροστά στις ευρωεκλογές, γιατί τελικά, αν θα το θέλουμε, περνάνε χρόνια που, ξέρετε, το 91 όταν γίναμε και λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας δρόμος επικίνδυνος, τότε όλος ο κόσμος έβγαινε και μας λέγανε διάφορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δείτε, βελτίωση, η ελεύθερη αγορά, θα λύσει τα προβλήματα. Νομίζουμε ότι τώρα μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα τι σημαίνει η ελεύθερη αγορά. Δείτε, για παράδειγμα, από τα φάρμακα ως το λάδι και οποιοδήποτε άλλο αγαθό, πώς γίνεται εμπόρευμα και αυτή η αγορά των 27, των 28 παλιότερα κτλ. Που θα ήταν ευεργετική για τα λαϊκά συμφέροντα, για φτηνά προϊόντα, για παιδικά προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο, έχει μετατραπεί σε μια μέγενη, η οποία της ουσίας είτε ελλείψεις θα έχεις, είτε θα πληρώνεις πανάκριβα ή θα στερείσαι πρακτικά, γιατί είναι απλησίαστα, μια σειρά κρίσιμα βασικά προϊόντα, υπηρεσίες, ή θα μετατρέπεται η παιδεία, η υγεία σε εμπόρευμα με βάση τη λογική του κόστου ωφέλου. Όλα αυτά τα βγάζουμε ως συμπέρασμα τώρα και μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι εκείνη η αντίθεση του ΚΚΕ σε πολύ δύσκολες αρνητικές συνθήκες, μόλις είχαν ανατραπεί τα σοσιαλιστικά, οι σοσιαλιστικές χώρες, ο σοσιαλισμός στην Ανατολική Ευρώπη, η στάση τότε αρχών του ΚΚΕ να προειδοποιήσει το λαό για το τι ερχόταν, νομίζουμε ότι σήμερα έχει πολύ υλικό και πολύ πείρα να βγάλει συμπέρασμα ότι αυτές οι προειδοποιήσεις του ΚΚΕ κοντά σε όλους και σε όλα, που τότε σήκωναν τις παρδιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέγανε ότι θα υπάρξει τέτοιο δρόμος φιλολαϊκός, υποτίθεται αν ακολουθούσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιταγές των ομίλων, νομίζουμε ότι τώρα μπορεί να βγει συμπέρασμα ότι αξίζει να ενισχυθεί, να στηριχθεί και στην πάλη και στην καθημερινό αγώνα, αλλά και στις πολιτικές επιλογές. Το κόμμα αυτό που όχι μόνο προειδοποίησε, όχι μόνο πρόβλεψε, αλλά ταυτόχρονα οργάνωσε την πάλη και θα συνεχίσει να το κάνει ακόμα πιο αποφασιστικά το επόμενο διάστημα για την παιδεία των αναγκών μας, για τον κόσμο και τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή παρουσία.